Καλημέρα φίλοι, check the now. Ήδη θα έχετε δει το αποτέλεσμα του διαγωνισμού. Συγχαρητήρια στο φίλο μας, το Χάρη Κόρκη. Λοιπόν, αυτό είναι ένα mini vlog που κάνω για να πω κάποια πραγματάκια τα οποία σήμερα με χαροποίησαν ιδιαίτερα. Λοιπόν, τις προάλλες πριν από πολύ καιρό μάλλον, θυμάστε προς Οκτώβριο, Σεπτέμβριο όσοι είχατε δει τα βίντεο, ότι είχα κάνει ένα tutorial για το Life Goes On, το παιχνίδι το οποίο με είχε ενθουσιάσει, αυτό που πεθαίνουμε και χρησιμοποιούμε τα πτώματα των χαρακτήρων μας για να πάμε παραπέρα. Λοιπόν, τρομερό παιχνίδι, πραγματικά περίμενα πώς και πώς. Είχαν πει ότι θα βγει γύρω στον Ιανουάριο, δυστυχώς καθυστέρησε πολύ. Αλλά εχθές, ή μάλλον χθες σήμερα, από ό,τι μου ήρθε ένα mail, το είδα σήμερα το πρωί, το οποίο με ενημερώνει ότι το παιχνίδι θα βγει στις 16 Απριλίου, μπήκα και στη σελίδα, ναι, έχει έκπτωση αν το προαγοράσεις. Λοιπόν, Life Goes On με 50 επίπεδα και παραπάνω για να παίξεις, και από ό,τι κατάλαβα θα έχει πολύ ψωμί. Ήταν το μόνο indie παιχνίδι που με ενθουσιάζει τόσο πολύ. Είχατε δει κιόλας στο βίντεο πόσο γαμάτο ήταν. Λοιπόν, γι' αυτό όσοι θέλετε ακόμα, έχω στείλει mail να μου απαντήσουν, αλλά ακόμα δεν μου έχουν πει. Αν θα βγει και στο Steam, θα βγει σίγουρα. Απλά τιμή δεν βάλανε στο Steam. Όσοι θέλετε να το προαγοράσετε, μπορείτε να μπείτε στο lifegoesongame.com. Βλέπετε εδώ πάνω. Λοιπόν, και το όσοι έχετε PayPal ή οτιδήποτε άλλο, Amazon Payments, με 9 δολάρια και 74 ευρώ. Λοιπόν, το παιχνίδι είναι γύρω στα 10 ευρώ πάνω κάτω, νομίζω 10 και κάτι. Τους ρώτησα αν θα το βγάλουν και στο Steam, γιατί στο Steam, για να είμαι ακριβής, να δούμε τι παίζει σήμερα. Λοιπόν, Life Goes On, να δούμε αν το έχουν βγάλει, αν και δεν νομίζω. Λοιπόν, πρέπει να το αυτές τις μέρες να βγει και στο Steam προσφορά για να μπορείς να το προαγοράσεις, και εδώ ελπίζω να μου απαντήσουν και ελπίζω να το βάλουν σύντομα. Είναι το μόνο παιχνίδι που θα φύγω έτσι σφαίρα, όπως νομίζω άλλα 2-3 είχα πάρει με κλειστά τα μάτια, γιατί ξέρω τι είναι. Λοιπόν, Life Goes On, τρομερό, όσοι θέλετε μπείτε, πάρτε το demo, παίξτε το. Λοιπόν, η μέρα σήμερα είναι πολύ καλή. Όταν τελειώσω με το τι έχω να κάνω το απόγευμα, προς το βράδυ βασικά, 8.30-9 η ώρα, ξεκινάμε με το Elder Scrolls Online. Λοιπόν, μισό λεπτάκι να δούμε κιόλας αν χρειαστεί κάποιο patch. Το κλειδί το μοίρασα, το έδωσα στο φίλο μου. Είχε προκύψει ένα πρόβλημα. Όσοι έχετε ήδη παίξει Elder Scrolls Online, είχε βγάλει ένα θέμα με τους ευρωπαϊκούς σερβερ. Αν είχες διαλέξει ευρωπαϊκό σερβερ, δεν σε άφηνε να σου ξανακατέβαζε το παιχνίδι στην ουσία, και βγάλανε μια ανακοίνωση η Bethesda χθες το βράδυ που έλεγε ότι πρέπει να αλλάξεις το region. Δηλαδή πας εδώ πέρα στο τέτοιο, στις ρυθμίσεις, βλέπετε έχει δύο region, Europe και United States. Αν και δεν το καταλαβαίνω αυτό γιατί να υπάρχουν, γιατί υποτίθεται ότι έχει mega server. Anyway, λοιπόν, εγώ το είχα στο Europe, αλλά το θέμα μου ξανακατέβασε το παιχνίδι, μπέρδεμα. Επειδή θα το κάνουν σε αμερικάνικο server, από ό,τι κατάλαβα, δεν θα ενεργοποιηθεί ακόμα ο mega server, πρέπει να είναι γυρισμένο στο United States. Οπότε ετοιμαστείτε και για μεγαλύτερο lag προφανώς εμείς από Ελλάδα. Λοιπόν, για να μπούμε να δούμε, λοιπόν, το παιχνίδι ξεκινάει σήμερα, αν λένε γύρω στις 7 η ώρα με 8 η ώρα Ελλάδας περίπου, αλλά να ξέρετε μπορεί να είναι και πιο νωρίς, γιατί τις προάλλες που το δοκίμασα ήταν και κάνα 2-3 ώρες πιο νωρίς, οπότε κατά τις 6 ώρα ξεκινήσετε να τσεκάρετε ότι όσοι θα παίξετε. Λοιπόν, το παιχνίδι είναι απλά τρομερό, πραγματικά, εντάξει, δεν έχω λόγια να το περιγράψω. Ήδη σας έχω πει ότι έχω προπαραγγείλει τη συλλεκτική, την Imperial Edition, αν και μου κάνουν νούμερα από το μαγαζί, αλλά μέχρι τότε έχει ο Θεός, θα δούμε τι παίζει, τι δεν παίζει. Λοιπόν, μισό λεπτά και να ετοιμάσω λίγο εδώ τις ρυθμίσεις μου. Ωραία. Μπείτε σήμερα
Επειδή παίζει μεγάλο update, δείτε τι είναι, γύρω στα 4-5 GB το πατσάκι, έχουν βάλει ένα patch πάνω σε αυτό. Μπείτε, κάντε το patch γρήγορα και για 3 μέρες θα παίζουμε Elder Scrolls Online. Όσοι θέλετε, κάντε με add στο όνομα Desperagon με το πρώτο D και το 1 κεφαλαίο. Ξέρετε, το έχω πει επανειλημμένα πολλές φορές. Λοιπόν, επίσης, τα σχέδιά μας ποια είναι, αφού παίξουμε το Elder Scrolls Online, μετά με το που τελειώσει θα μπούμε στο πουντου να το βρω. Χθες με ένας φίλος μου, ο Πασχάλης, αν θυμάστε, μας είχε δώσει και μερικά άλλα παιχνίδια που είχα κάνει ένα giveaway, μου έδωσε το Deadfall. Είχα πάρει το Deadfall, wow, δεν νομίζω. Λοιπόν, το Dino Horror. Το Dino Horror είναι ένα γαμάτο shoot'em παιχνίδι, το οποίο μπορείς να παίζεις ως άνθρωπος να σκοτώνεις δεινόσαυρους, αλλά και ως δεινόσαυρος να σκοτώνεις ανθρώπους, από ό,τι ξέρω. Είναι τρομερό παιχνίδι και έχει πολύ πλάκα. Είναι σαν να είσαι μες στο Jurassic Park και να σκοτώνεις αβέρτα. Μπορείς να παίξεις με όσους φίλους θέλεις μαζί. Έχεις lightsabers, έχεις αυτοκίνητα, έχεις ελικόπτερα, έχεις jetpacks, έχεις τα πάντα όλα, και πάμε να σκοτώσουμε αβέρτα carnage δεινοσαύρους. Λοιπόν, το παιχνίδι είναι υπεργαμάτο, όπως βλέπουμε εδώ τρία πραγματάκια. Οπότε αυτό θα γίνει μετά το Elder Scrolls Online. Να κάνω μια ανακοίνωση. Είναι το πρώτο Σαββατοκύριακο που η Bethesda επέτρεψε στους χρήστες να βγάζουν φωτογραφίες από το παιχνίδι, γιατί μέχρι τώρα μας απαγορευόταν να βγάλουμε φωτογραφίες, βίντεο και διάφορο άλλο υλικό. Λοιπόν, οπότε αυτό το Σαββατοκύριακο θα γίνει ένας χαμός στα stream, συντονιστείτε λίγο αν θέλετε να δείτε stream, όσοι δεν έχετε κλειδιά. Λοιπόν, το θέμα είναι το εξής. Εγώ, επειδή αν μπορώ να κάνω stream, δεν παίζει με τις ταχύτητες του ίντερνετ που έχουμε εδώ. Λοιπόν, θα είναι χάλια ποιότητα, δηλαδή θα παίζουμε με το 480p και τρομερό lag. Κάτι το οποίο και σε μένα δεν θα είναι όμορφο ποιοτικά, και σε εσάς θα είναι ένα χάλι και μισό. Δεν θέλω να σας υποβάλω στο αυτό το βασανιστήριο. Λοιπόν, το θέμα είναι το εξής. Θα καταγράψω κάποιες σκηνές, όπως το όταν φτιάχνουμε ήρωα, όπως το πώς ξεκινάμε. Μέχρι τώρα έχω ένα Night Elf. Dark Elf βασικά, Night Elf, ναι, Dark Elf, sorry, συνήθεια. Λοιπόν, και μάλλον θα κάνουμε και άλλους χαρακτήρες, το crafting είναι πάρα πολύ όμορφο. Ελπίζω να καταφέρω να σας γράψω αυτό το Σαββατοκύριακο μερικά κομμάτια, και από Δευτέρα, Τρίτη που θα τελειώσουμε να τα ανεβάζω σιγά σιγά, να πάρετε μια γεύση τη ST Elder Scrolls. Θέλω να ζητήσω μια χάρη από τους φίλους, επειδή έχουμε ψηθεί τρομερά για να μπούμε στο Wildstar, ένα παιχνίδι το οποίο είναι και αυτό MMO, ακριβώς το ίδιο mood, μόνο λίγο πολύ μάλλον διαφορετικό, λίγο πιο καρτουνιστικό. Πολύ θα το έχετε ακουστά το Wildstar. Ψάχνω να βρω ένα κλειδί. Όποιος από εσάς τους φίλους έχει την ευγενή καλοσύνη και του περισσεύει κάποιο κλειδί ή δεν το χρειάζεται, σας παρακαλώ στείλτε μου ένα μήνυμα στη σελίδα μας Check Tech Now στο Facebook, ή σε μένα προσωπικά, είτε μέσα από το YouTube. Στείλτε ένα μήνυμα και πείτε μου πώς μπορούμε να βρούμε ένα κλειδί, για να μπορέσω να το δοκιμάσω και να σας το δείξω και εσάς. Λοιπόν, αυτά είναι τα πλάνα μας. Παίζουμε Elder Scrolls αυτό το Σαββατοκύριακο και μετά Orion Dino Horde. Horde. Λοιπόν, ήμουν ο Κώστας, γνωστός και ως Desperagon στα Game Check Tech Now. Όσοι από εσάς θα μπείτε σήμερα, αύριο, μεθαύριο και αντιμεθαύριο, καθαρά Δευτέρα, για να παίξετε Elder Scrolls, κάντε με άντ να παίξουμε όλοι μαζί παρέα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να έχετε ένα χαρούμενο βράδυ.